Τώρα μαζί μας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης, για να συζητήσουμε για την κατάσταση των επιχειρήσεων την περίοδο του mini lockdown, αλλά και τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινωθούν αύριο. Κύριε Επιτροπίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Κύριε Επιτροπίδη, αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα κανονικότητας, μερικής κανονικότητας για τους εμβολιασμένους. Και ένα από τα μέτρα που συζητώνται είναι το να μπαίνουν σε κλειστό χώρο οι εμβολιασμένοι χωρίς μάσκα ή να υπάρχει μουσική στα καταστήματα μόνο για τους εμβολιασμένους. Ουσιαστικά δηλαδή θα λειτουργείτε πάλι με δύο ταχύτητες. Πώς τα ακούτε αυτά τα μέτρα, κύριε Επιτροπίδη? Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε βέβαια, φυσικά, και να μην είναι διαδόσεις από εδώ και από εκεί. Έχω επιστροφή, να ξέρετε. Αυτό που θα γίνει, που θα ακουστεί, το έχουμε ζητήσει και εμείς από την κυβέρνηση και πριν 20 μέρες, γιατί ξέραμε ότι θα το βρούμε μπροστά μας, θα μας κάνουν ένα lockdown για την 26η Οκτωβρίου. Και είχαμε στείλει μια επιστολή πριν 20 μέρες, λέγοντας ότι αν παρθούν μέτρα που θα αφορούν κλείσιμο των καταστημάτων, θα πρέπει να αντίστοιχα να υπάρχουν και μέτρα στήριξης. Ήρθε η κυβέρνηση και δεν μας έδωσε μέτρα στήριξης, παρά μόνο ανακοίνωσε ένα σκληρό lockdown για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μετά τις 11 το βράδυ, που λειτουργούν με μουσική και με ποτά και το λόγο του ωραρίου, καταλαβαίνετε, εδώ γύρω στα 1000 καταστήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ανοίξαν καθόλου αυτές τις μέρες από την Παρασκευή. Σήμερα στείλαμε και μία επιστολή ώστε να μπορέσουμε να, φωνάζοντας όλες βέβαια αυτές τις μέρες, να μπορέσουμε να εισακουστούμε και να πάρουν το μέτρο οπωσδήποτε πίσω. Πιστεύω αύριο να εισακουστούμε. Γιατί είναι ένα λάθος μέτρο για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί για να έχουν διάφορα προνόμια. Τα οποία αυτά δεν τους τα κάλυψε η κυβέρνηση και τους απαγόρευσε να μπαίνουν στα καταστήματα να ακούνε και μουσική. Πιστεύουμε ότι θα τους δώσει αυτά τα προνόμια ώστε να μπορέσουμε να υπολειτουργήσουμε και εμείς τα καταστήματά μας. Κύριε Επιτροπίδη, δεδομένου ότι ο εμβολιασμός στη Θεσσαλονίκη δεν ξεπερνά το 50%, θεωρείτε ότι δεδομένου ότι θα δουλεύετε σχεδόν με το 50% του πληθυσμού της πόλης? Σίγουρα δεν μπορούμε να λειτουργούμε κατά αυτές, να υπολειτουργούμε καν κατά αυτές τις συνθήκες, αλλά προσπαθούμε όλοι να το παλέψουμε και να πιστεύουμε ότι να βγούμε από την πανδημία και να βγάλουμε μετά από εκεί πέρα να δούμε ποια είναι τα χρέη, τι χρωστάμε, πώς θα τα ρυθμίσουμε για να μπορέσουμε να ξαναβούμε σε μια κανονικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση κατάστημα αυτή τη στιγμή να μπορεί να, πέρα από κάποια σαντουιτσάδικα, τα οποία δεν σταματήσαν καθόλου να δουλεύουν, να μπορεί να πει ότι έχω κέρδη. Απλώς μαζεύονται οι υποχρεώσεις. Μάλιστα. Πόσο μεγάλη θα είναι η ζημία το διάστημα 26 και 28 Οκτωβρίου που γιορτάζει και η πόλη μας, κατά το οποίο θα είμαστε σε mini lockdown από ό,τι φαίνεται? Πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει κανονικά και στις 26 και 28 και τα καταστήματα εστίασης, έστω μόνο με εμβολιασμένους. Έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε ξεπεράσει το 50%, ειδικά εμείς στην εστίαση. Έχουμε καταφέρει να πείσουμε τον κόσμο σε μια εκστρατεία που έχουμε κάνει από τον Ιανουάριο ακόμα, να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του εμβολιασμού. Δεν είχε ακουστεί αυτό προς την κυβέρνηση και μας είχαν όπως όλες οι ηλικιακές ομάδες. Έχοντας στο εργατικό δυναμικό πολλά άτομα από τα οποία είναι νεαρής ηλικίας, από 18 έως 22 φοιτητό κόσμο στα καφέ, δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε να αυξήσουμε το ποσοστό που είχαν εμβολιαστεί το προσωπικό μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει το 80% σε εμάς εδώ στην εστίαση, το προσωπικό και οι επιχειρηματίες. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε έστω και αυτές τις μέρες, στις οποίες θα είναι με εμβολιασμένους, να μπορέσουμε έστω να υπολειτουργήσουμε. Μάλιστα, κύριε Επιτροπίδη, κρατάω ότι ακούτε θετικά το μέτρο που πρόκειται να ανακοινωθεί της κυβέρνησης για τους εμβολιασμένους και το ποσοστό του 80%, που αν κατάλαβα καλά είναι εμβολιασμένο από τους επιχειρηματίες. Εργαζομένους και τους επιχειρηματίες. Ακριβώς. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην εστίαση. Μάλιστα. Κύριε Επιτροπίδη, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και το σχόλιο σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλησπέρα.